Το πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδεία για την εφαρμογή τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση θα εφαρμοστεί σε όλου του Δήμου του Νομού Λάρισα πλην του Δήμου Λαρισαίων, όπω γνωστοποίησε ο πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση του Νομού και μέλο τη Τριμερού Επιτροπή που συγκροτήθηκε από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Θεσσαλία για την εφαρμογή του προγράμματο. Μολάρισα, οι τριμερείς επιτροπές ολοκλήρωσαν το έργο τους, υπήρξε συμφωνία σε όλους τους Δήμους εκτός από το Δήμο Λαρισαίων για άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευση ε, εκπαίδευσης από τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019. Εμείς Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα πάρει τις επόμενες ημέρες την τελική απόφαση για άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους. Ο κύριος Παπαποστόλου υπεραμείνθηκε της εφαρμογής του προγράμματος επισημένοντας ότι τα όποια προβλήματα προκύψουν θα επιλύονται, ενώ χαρακτήρισε αρνητική την κυβερνητική επιλογή για τριετές μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο τα νήπια της ηλικίας των 4 ετών θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε παιδικούς σταθμούς η νηπιαγωγία, κάτι που θα προκαλέσει σύγχυση. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί το επόμενο διάστημα, την επόμενη τριετία, όταν το 2019 έχουμε και βουλευτικές εκλογές και δημοτικές εκλογές. Σε ανακοίνωση του Δήμος Λαρισαίων, αφού ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος στάσεται υπέρ της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης όπως αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, εξηγεί ότι υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η άμεση μετάβαση στο νέο σύστημα θα προκαλέσει προβλήματα στην απορρόφηση των παιδιών στα νηπιαγωγεία που εντοπίζονται κυρίως στην επάρκεια τη πόλη. Είναι λοιπόν προφανέ, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, ότι για την περίπτωση τη Λάρισας απαιτείται να υπάρξει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα ώστε να διαμορφωθούν συνθήκε ομαλότητα για την ένταξη των παιδιών σε νηπιαγωγία τη πόλη.